Εσύ είσαι. Παύλο, δεν με γνώρισε. Σε ενθουσίασε η Ρένια, Παύλο. Έχεις κάποιο ενδιαφέρον τώρα. Έχω. Θα μπορούσες. Έχω. Ποιο είναι αυτό το ενδιαφέρον σου? Παύλος Στεριζόπουλος. Τέλεια. Υπάρχει κάτι ερωτικό ή δεν υπάρχει? Είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι? Στεναχωρηθεί καθόλου για το ότι, ναι, για το ότι έχει φέρει σε μια δύσκολη θέση, ναι, τον Τεζόπουλο, ας πούμε? Κατερίνα, έχω ακούσει αυτή τη συζήτηση 15.000 φορές. Πάγκας μου, δεν μπορώ αυτό το πράγμα, αλήθεια σου λέω. Όχι, δεν τη φέραμε σε δύσκολη θέση. Είναι σε δύσκολη θέση. Και όταν ζω και όλοι μας εσύ, Γιάννη. Γιατί δεν ήταν αυτό που λίγο. Να ρωτήσεις τον Γιάννη τον Μιονόπουλο. Τι νιώθει για την Άννα Γιάννη, απάντα λίγο ειλικρινά να δούμε τι νιώθεις. Και φέρνεις όλους τους άλλους σε δύσκολη θέση. Θα πείτε στην παραγωγή αυτό το χρυσάφι να μην φύγει από εδώ. Χαλάρωσε λίγο γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, ε. Ότι σε ρωτούν συνέχεια αν είσαι μόνος σου, είναι γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για σένα μες στο σπίτι. Νιώθω πίεση σε μια φάση που θέλω να πάρω αέρα. Πάρ' το χρόνο σου. Ποια από τις δύο πιστεύεις ότι ταιριάζει πιο πολύ με τον Τριζόπουλο, άσχετα με το πώς θα εξελιχθεί? Η Ρεγκίνα ή η Ζένια? Η Ρένια. Εξωτερικά πιο πολύ μου ταιριάζει με τη Ρένια. Mm-hmm. Αλλά στα στοιχεία του χαρακτήρα ταιριάζουν πιο πολύ με τη Ρεγκίνα. Μαζευτήκαμε τώρα για τη βασική μας διαδικασία. Θα δούμε ποια είναι τα τρία κορίτσια που είναι ψηλά στην προτίμηση του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε τώρα στα τρία αγόρια, τα αγαπημένα του κοινού. Η πιο αγαπημένη παίκτρια του κοινού για αυτή την εβδομάδα είναι... παίκτης που ψηφίστηκε περισσότερο από τον κόσμο αυτή την εβδομάδα. Είναι...